μιλήσουμε λίγο για το Assassin's σήμερα. Assassin's Creed Odyssey. Είναι από το δεύτερο παιχνίδι που έχω προπαραγγείλει στη ζωή μου, μετά το God of War. Για το God of War γούσταρα πάρα πολύ. Είναι από τα καλύτερα παιχνίδια που έχω παίξει δεκαετία. Αλλά για το Assassin's είμαι τρομερά απογοητευμένος. Το κράτησα με το ζόρι 6-7 μέρες. Μετά όταν έφτασα πια στο αμήν, λέω άντε για, το διαολόστηλα το και το πούλησα. Να βγάλω κάνα φράγκο, γιατί είχα σκάσει 70 αυτό το παιχνίδι, γιατί το προπαρήγγειλα τα public. Και ένιωσα τεράστια χασούρα. Ήμουν τόσο χαϊπαρισμένος με την Ελλάδα και όλα αυτά, δεν είχα ξαναπαίξει ποτέ μου Assassin's Creed και γούσταρα, γιατί λέω α, ωραία, γιατί έχω ακούσει να γκρινιάζει. Έχουν παίξει και είναι το ίδιο σε άλλο χάρτη, με τα ίδια γραφικά με το Origins. Εγώ λέω ωραία, λέω, δεν έχω παίξει τα προηγούμενα, οπότε δεν θα το βαρεθώ να δω ομοιότητες και τα λοιπά με άλλα παιχνίδια. Και τι είδα, πήγα Παρθένος λοιπόν στο Assassin's. Να δω και εγώ τι είναι αυτό, ξέρω εγώ, αρχαία Ελλάδα κτλ. Λέω πόσο κακό μπορεί να είναι. Τι είναι αυτό το level up system? Τι είναι αυτό το level up system? Δεν παίζει δηλαδή να είσαι level 10 και να μην μπορείς να κάνεις ένα mission level 12, ξέρω εγώ. Ή να υπερζορίζεσαι στο easy παρακαλώ, Ubisoft. Θέλω να το παίξω στο easy, κάνω τη ζωή εύκολη, παιδάκι μου. Δεν θέλω να φάω 2 μήνες να τερματίσω ένα παιχνίδι. Να μαζεύω loot το ένα νησί στο άλλο νησί με το πλοίο για να πάρω ένα level και να μπορέσω να κάνω επιτέλους μια αξιόλογη αποστολή. Για τόσο αργόσχολους μας έχετε, για τόσο αργόσχολους βάζετε games πια. Να μην μπορούμε να σκοτώσουμε έναν εχθρό 2-3 level παραπάνω. Για όνομα, αυτό δεν το έχω ξαναδεί όπως σε παιχνίδι. Όχι ότι παίζω πολλά MOBA και RPG κτλ. Αλλά εγώ προσωπικά με τα Final Fantasy κτλ. Δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, εντάξει, δώσε και μία αξία στο skill του παίχτη. Μην είναι όλα θέμα level up ή armor ή weapon, ξέρω εγώ. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Απ' την άλλη, τι να πω. Μέτριο παιχνίδι. Γενικά, πολύ κακό stealth. Δεν είναι δυνατόν να μου βάζει την επιλογή να έχω stealth και να μην μπορώ να κατεβάσω τον εχθρό από πίσω επειδή είναι ένα level μεγαλύτερό μου και να χρειάζομαι μία ώρα να κάνω ένα side mission για να πάρω αυτό το level. Έσχος. Είσαι μεγάλο παιχνίδι, μεγάλη εταιρεία. Έσχος. Τι με νοιάζει που έβαλες στην Ελλάδα? Οκ, είμαι Έλληνας και είμαι και φιλόλογος και γουστάρω εκείνη. Τι είχα τρελαθεί, είχα ευχαριστεί άσχημα. Λέω θα δω αρχαία Ελλάδα, θα δω ιστορία. Με βάζεις στο τρυπάκι να ψάχνω loot, χόρτα από το ένα νησί, να πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη, να παίρνω τα άλλα χόρτα και να ξαναπηγαίνω Αθήνα για να δώσω έναν άρρωστο για να πάρω ένα level. Εντάξει, ντροπή στη Ubisoft. Κρίμα για αυτό το παιχνίδι. Επί 6 μέρες έλεγα όχι, καλό είναι. Θα αλλάξει, λέω, θα αλλάξει. Άγγελε, εντάξει, δες το θετικά. Καλό είναι, 70 ευρώ έδωσες. Λέω, παίξε το μαλάκα, εντάξει. Εντάξει, μετά το σκόρπισα, δεν θέλω να κορδεύω και τον εαυτό μου πάρα πολύ. Όποιον αρέσει αυτό το παιχνίδι, μάλλον. Καταρχήν για να το τερματίσεις πρέπει να φας μήνα. Οκ. Λογικά μήνα θα φας, ξέρω εγώ. Εκτός και αν παίζεις 24 ώρες την ημέρα και το βάλεις σε κανένα διβδόματο. Και δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο στη ζωή σου. Και τι θα καταλάβεις, τι θα σου δώσει, τι αξία θα σου δώσει αυτό το παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε πάνω από τη μέση δεν του βάζω σαν παιχνίδι. Δεν έχει σοβαρά θέματα. Δεν γίνεται καταρχά να βάζει stealth και να μην μπορώ να σκοτώσω ένα level παραπάνω. Okay. Δεν γίνεται να είναι level 12, level, να είμαι level 10, να το έχω στο easy, να του κάνω 100 χτυπήματα και να μην πέφτει και να με ρίχνει με ένα. Αν είναι δυνατόν. Και ξαφνικά να παίρνω ένα level και με 3 χτυπήματα να πέφτει. Εντάξει, Ubisoft νομίζω μας κοροϊδεύεις λίγο. Δεν ξέρω πώς την έχεις δει, αλλά σίγουρα δεν θα σε ξαναπιστευτώ. Και γενικά σαν εταιρεία δεν σε γουστάρω κιόλας. Φιλάκια.